Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλίνης. Ανάστατη και βέβαια οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους κατοίκους της Βρύσιας, αφού δύο χρόνια και δύο μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 12ης Ιουνίου του 2017 διαμαρτύρονται ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτόν τον αναβρασμό κατηγορούν τις τοπικές αρχές και όχι μόνο αλλά και την κεντρική εξουσία ότι μέχρι τώρα δείχνουν πλήρη αδιαφορία. Πάμε να δούμε τη ζωντανή σύνδεση που κάναμε σήμερα με την τηλεόραση του Sky και βέβαια αύριο έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την κάμερα της τηλεόρασης Μυτιλίνης που βρέθηκε σήμερα στη Βρύση. Υπάρχει ένα χωριό το οποίο επλήγει πριν από περίπου δύο χρόνια από τον Γκέλαδο. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Σινάνη, ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό σημείο της Βρύσας. Βρύσα Λέσβου. Γιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση. Αυτή είναι η κατάσταση του χωριού περίπου δύο χρόνια μετά, παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις. Και τώρα οι κάτοικοι με διπλό τρόπο δίνουν τα δικά τους μηνύματα στο να ξαναζωντανέψει το χωριό τους, να ανοικοδομηθεί. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Βρύσα, την πληγωμένη Βρύσα, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες. Λοιπόν, βρίσκομαι στο κεντρικότερο σημείο της Βρύσας. Και γιατί βρίσκομαι εδώ θα σας εξηγήσω σε λίγο για να καταλάβετε. Δείτε όμως, αυτά που βλέπετε τα χαλάσματα γύρω-γύρω είναι όπως σχεδόν έγιναν την ημέρα του φωνικού σεισμού, γιατί χάθηκε και μία γυναίκα. Είναι δύο χρόνια και δύο μήνες παρακαλώ, 12 Ιουνίου του 2017. Προσέξτε, με τη βοήθεια του Ηλία του Ποτς θα δούμε ξανά αυτό το τοίχο εδώ του σπιτιού, ο οποίος είναι, βλέπετε, ένα κομμάτι όρθιο, χωρίς να έχει στηρίγματα και είναι ακριβώς στο κεντρικό δρόμο της Βρύσας. Που σημαίνει ότι με ένα ταρακούνημα μικρό έρχονται τουρίστες εδώ κάθε τόσο και λιγάκι, περνάνε μόνο και μόνο για να δουν από περιέργεια. Αν το φάει ένα στο κεφάλι, ίσως και με τον αέρα, και υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τέτοια όπου αναγράφεται μια πινακή, θα τη δούμε λίγο παρακάτω, ότι είναι τιμόροπο και επικίνδυνο σπίτι. Πάμε τώρα λοιπόν να προχωρήσουμε λίγο μέσα. Mm-hmm. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον Ηλία το Πότσι να κάνει ένα κοντινό εκεί στην επιγραφή, η οποία λέει: «Καλώς ήρθατε στη σεισμόπληκτη και εγκαταλελειμμένη Βρύσα». Mm. Και συνεχίζει. Λέει τη θερμοκρασία, φαντάζομαι το βλέπετε το πλάνο, ναι, στους δέκτες μας. Συνεχίζει λοιπόν και λέει: «Ήταν η 12η Ιουνίου του 2017 και οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν, είχαν κολλήσει στις 15:28 το μεσημέρι, όταν όλο το χωριό άρχισε να σύεται. Ήταν η ημέρα σταθμός που άλλαξαν τα πάντα εδώ στους ρυθμούς της Βρύσας». Mm-hmm. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον Ηλία τον Πότση να έρθει μαζί μου να πάμε, γιατί εδώ είναι αρκετοί κάτοικοι συγκεντρωμένοι στην πλατεία του χωριού. Με χαρά να τους βρούμε. Και θα, πριν πάμε όμως να τους δούμε, να τους μιλήσουμε, έχουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πούν. Θα παρακαλούσα εδώ τον Ηλία τον Πότση να κάνει ένα πλάνο σε αυτή την αφίσα και θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Mm-hmm. Μετά από δύο χρόνια, δυόμιση, το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι πρώτα απ' όλα εδώ στη Βρύσα γινόταν πανηγύρια, διασκεδάσεις για τους τουρίστες, για τους κατοίκους. Από τότε που έγινε ο σεισμός λοιπόν τα πάντα σταμάτησαν. Την Παρασκευή λοιπόν 9 του μήνα θα γίνει για πρώτη φορά. Θα παρακαλούσα λίγο να κλείσετε λίγο. Ευχαριστώ. Όλα τα καλά λέει ο Γιάννης. Θα γίνει λοιπόν για πρώτη φορά μια πολιτιστική εκδήλωση με σκοπό το χωριό να ζωντανέψει ξανά, γιατί είναι ένα ερυπωμένο χωριό στην κυριολεξία. Πολύ ελπιδοφόρο. Πάμε τώρα να δούμε εδώ τους κατοίκους της Βρύσας, οι οποίοι βλέπετε είναι συγκεντρωμένοι όλοι εδώ πέρα και όλοι έχουν να κάνουν τα παράπονά τους. Να μεταφέρουμε όμως και το καλό μας μεσημέρι. Για την είμαστε όλοι πρώτοι. Για το φροντίζουμε για το χωριό, είμαστε οι τελευταίοι, δεν το γνωρίζουμε. Όλοι εξαφανιστήκαμε. Πού είναι οι κυβερνώντες, πού είναι αυτοί που πρέπει να βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ? Τι έχει γίνει στο χωριό σε όλο αυτό το καιρό? Τίποτα. Τίποτα από τίποτα, τίποτα. Οι κυβερνώντες δεν περάσαν μία μέρα μέσα από το χωριό να πούνε ρε τι κάνετε, έστω και ας είναι ακατοίκητο. Αυτά έχουμε αυτοδόμενο. Έχουν πάρει αποζημιώσεις οι άνθρωποι, Γιάννη. Αν μείνουν κάτω από τους γέφυρες, είμαστε σε εξουχλήσια. Δεν άκουσα. Αν έχουν πάρει κάποια αποζημίωση, κάτι έχει δοθεί, κάποιο χρηματικό ποσό, έχει γίνει οτιδήποτε. Τα κτίρια βλέπουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Υπάρχει απίστευτη γραφειοκρατία. Mm-hmm. Προσέξτε εδώ που βρίσκομαι. Είναι το σημείο αναφοράς των κατοίκων της Βρύσας πάλι ποτέ, όπου ερχόντουσαν κάθε πρωί και το απογευματάκι και τα μεσημέρια. Ήταν η Βουλή, ο Πλάτανος εδώ, mm-hmm, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον και οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα, μαζεύονται
για να θυμούνται τις παλιές καλές ημέρες, μέχρι που έχουν ετοιμάσει, θα παρακαλούσα τον Ηλία τον Μπότση να έρθει από εδώ μαζί μου. Προσέξτε, επειδή εδώ ήταν ένα παραδοσιακό καφενείο, ναι. Κοιτάξτε τώρα τι έχουν κάνει οι άνθρωποι προκειμένου να πίνουν το καφέ. Έχουν ένα ψυγείο. Μην θα ρείτε ότι αυτό είναι. Το σχέδιο καφενείο. Ψυγείο, γιατί δεν υπάρχει ρέμα. Κοιτάξτε τι έχει μέσα. Έχει ναι, λοιπόν ναι. Τα απαραίτητα για να πίνουν καφέ. Το καφεδάκι τους. Κάναμε και το. Ναι. Αυτό είναι ότι τους απέμεινε. Από εδώ, από τον Πλάτωνο που ερχόταν και μαζί. Να καταλάβουμε, επειδή είναι πολύ παραστατικό το ρεπορτάζ και ευχαριστούμε και εσένα και τον Ηλία, τον Εικονολήπτη. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση, τόσο ενδιαφέρουσα. Είναι. Τι έχουν μείνει εκεί στο χωριό, έχει μείνει κόσμο. Πώς είναι οι κάτοικοι που έχουν μείνει, έχουν ξεσπιτωθεί οι πάντες, τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια σπίτια τα οποία μένουν κάποιες οικογένειες. Mm. Όμως, για να σας δώσω να καταλάβετε τι γίνεται εδώ στη Μόρια, στην Μόρια, συγγνώμη. Είναι Μόρια, η συνήθεια του ρεπορτάζ, βεβαίως. Στη Βρύσα, λοιπόν, μόνο ένα κατάστημα λειτουργεί, ο φούρνος, ο οποίος φροντίζει για να έχουν ψωμί εδώ οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και έναν φίλο ακόμα εδώ πέρα να μας πει. Ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα, πέστε μας, τι γίνεται εδώ πέρα στο χωριό. Τίποτα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στασιμότητα. Δεν γίνεται κάτι, δεν προχωράει κάτι. Βασικά έχουν χτιστεί μέσα στα δύο χρόνια μόνο δύο σπίτια. Υπάρχει το ακούτε αυτό. Δύο σπίτια στα δύο χρόνια. Δηλαδή, άμα γίνεται ένα σπίτι κάθε ένα χρόνο. Γιάννη, πόσοι κάτοικοι έχουν, μείνει στη Βρύσα. 50 σπίτια κόκκινα, που βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που δεν έχουν τελειώσει, δηλαδή όπως βλέπετε και την κατάσταση. Δεν έχουν χαλάσει. Λοιπόν, αν ακούσατε, έχουν πέσει περισσότερα, μάλλον 450 σπίτια είναι τα κόκκινα, τα οποία πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αν πούμε ότι γίνεται ένα κάθε χρόνο σε 450 χρόνια. Μπορεί να τελειώσει. Τραγικό. Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι, πόσα άτομα μένουν εδώ, να πάμε και στον κύριο εδώ πέρα να μας πει. Πείτε μας πόσα άτομα μένουν εδώ στο χωριό τώρα. Λοιπόν, μέχρι τώρα μένουν 120 άτομα το καλοκαίρι. Το χειμώνα πιο λίγα. Πόσα δηλαδή. Το χειμώνα μέχρι 80-90. Και πρέπει να βλέπουν αυτή την κατάσταση του χωριού, είναι τραγικό. Τι άλλο θα γίνει, θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, θα κάνετε κάτι οργανωμένο. Να συντοίψει τις άδειες, να αρχίσει ο κόμπος να χτίζουν τα σπίτια τους, να ζωντανέψει πάλι το χωριό. Άμα γίνει η εκκλησία, ένα καφιλείο και το σχολείο, το χωριό θα επανέρχεται πάλι στους ροές του. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε εδώ, το φίλο μου εδώ τον βλέπω μόνο του έτσι και σαν κάτι θέλει να μας πει. Πέστε μας εδώ, τι γίνεται. Τι γίνεται, μας έχουν εγκαταλείψει όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί. Όπως βλέπεις σήμερα, βλέπεις να είναι κανείς σύλλογος εδώ πέρα, οι πρόεδροι, να διαφερθούνε. Έχουν ενημερωθεί όλοι για τη σύνδεση που θα κάνουμε σήμερα. Και γιατί δεν ήρθαν. Δεν ξέρουμε. Μας έχουν εγκαταλείψει όλοι. Τι περιμένουν, έχουν από τη νέα δημοτική αρχή, από τη νέα κυβέρνηση. Περιμένετε τι περιμένουν. Από τον νέο δήμαρχο, από τη νέα κυβέρνηση να γίνει κάτι. Περιμένουμε. Περιμένουμε μήπως τίποτα. Αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Διότι όπως είπε το παιδί, έχω ακόμα γύρω στα 80 σπίτια να χαλαστούν. Να χαλαστούν, όχι να φτιάξουν. Να χαλαστούν, ναι. Γύρω στα 80. Τα δύο σπίτια που έγιναν, δεν ξέρω τι έγινε, ακόμα δεν τελειωμένα. Να ρωτήσουμε Μάιρα και μία κυρία εδώ πέρα, γιατί έχουμε εδώ πέρα. Εσείς από πού είστε, για πείτε μας. Εγώ έχω έρθει από την Αμερική και η καρδιά μου έχει σπάσει από τον πόνο και από τη θλίψη. Έχω απελπιστεί ιδιαίτερα γιατί η γραφειοκρατία εμποδίζει την ανοικοδόμηση του χωριού μου. Οι αναμνήσεις μας είναι πολύ ζωντανές από τα παιδικά μας χρόνια και από τη ζωή μας εδώ. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε τίποτα να προχωράει, τίποτα να γίνεται. Και αυτό μας θλίβει πάρα πολύ. Τι Γιάννη... θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους κυβερνώντες, στους τοπικούς μας άρχοντες. Να στείλω ένα μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ομόνοια, συγκράτεια και συνεννόηση μεταξύ τους, ούτως ώστε να δούμε το χωριό μας πάλι ξανά, όπως ήταν πριν. Χρήματα, δόξα τω Θεώ, προσπαθήσαμε να στείλουμε αρκετά. Μία τελευταία κουβέντα που βλέπω. Επισημαίνετε εδώ όλοι ότι δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων εδώ. Είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι. Λυπάμαι σήμερα για τη συγκέντρωση. Γιατί λείπουν οι τοπικοί παράγοντες, τα σωματεία, οι συλλόγοι. Λείπουνε. Είναι μόνο απλοί κάτοικοι του χωριού. Πάμε και λυπάμαι που λέγομαι Βρυσαγώτης. Λοιπόν, ελπίζουμε να δούμε τους επισήμους να έρχονται με ουσία. Είναι μια κραυγή αγωνίας αυτή από τους κατοίκους. Αυτό δεν είναι κλισέ, είναι πραγματικότητα. Γιάννη, μια τελευταία γραμμή από σένα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα στενά. Κλείνω με κάτι για να
Κλείνω με κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Την Κυριακή υπάρχει κινητοποίηση εδώ από όλους τους κατοίκους. Θα κλείσουν τους κεντρικούς δρόμους. Ένας δρόμος δηλαδή είναι. Mm-hmm. Με πανό, πλακάτ και κάθε τρόπο διαμαρτυρίας. Μήπως η φωνή τους φτάσει λίγο παρακάτω. Έτσι. Και δουν μια άσπρη μέρα. Θα το αναδείξουμε και από εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιάννη Συνάνια. Εσένα και το ρεπορτάζ, τον Ηλία, τον οπερατέρ και φυσικά όλους τους κατοίκους που είχαν τη διάθεση να μας μιλήσουν, να βγει η φωνή τους προς τα έξω. Ένα από τα σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου ήταν αυτό για τα κτίρια που πρέπει να αποκτήσει ώστε να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες του νέου Δήμου Δυτικής Λέσβου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στην τελευταία συνεδρίαση. Θα πρέπει οπωσδήποτε, τώρα δεν ξέρω διαδικαστικά πώς θα γίνει, να μπει ίσως... Ναι, θα πρέπει λέω οπωσδήποτε και δεν ξέρω διαδικαστικά πώς θα γίνει. Να γίνει με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος μία ανάθεση σε κάποια εργοληπτική εταιρεία, εργολαβική εταιρεία για διαρρυθμίσεις υφισταμένων δημοτικών κτιρίων και επισκευές. Γιατί ναι, στα δημοτικά κτίρια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Είτε δομικής φύσεως, είτε μηχανολογικού εξοπλισμού. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε γραμμές ίντερνετ, πρέπει να περάσουμε υπολογιστές, πρέπει να περάσουμε τέτοια πράγματα. Μήπως το θέμα αυτό στο 72 μπήκε αυτό μέσα. Γιατί είναι, αναφέρεται στην ίδια διάταξη, είναι στην ίδια εγκύκλιο με την οποία ήρθε ότι μπορεί ο Δήμος να αναθέσει με διαδικασίες κατεπήγοντος και μισθώσεις κτηρίων και εκτέλεση εργασιών. Όσο ακριβώς έχει εισηγηθεί μετά από έγγραφη αίτηση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, του κ. Βέρο, ο οποίος είναι και μη δημοτικός σύμβουλος, και οτιδήποτε στο αναπτύξει ο ίδιος, όση εισήγηση όμως, διότι έχει επεξεργαστεί από την υπηρεσία. Κύριε Βέρο. Μπορώ να απαντήσω σε όποια πορεία θέλετε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το υφιστάμενα δημοτικά κτίρια ακίνητα που υπάρχουν στην Καλονή δεν είναι επαρκή για τη στελέχωση των υπηρεσιών, για την στέγαση των υπηρεσιών. Ζητάμε αυτούς τους χώρους, μάλιστα προτείνω να μπει έως, όχι 300 τετραγωνικά ή 500 τετραγωνικά, έως τόσο, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να είστε πιο ευέλικτοι στην εξέβρεση των κτιρίων ακίνητων. Δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό, θα το κάνει η υπηρεσία η δικιά σας προφανώς. Τώρα, οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Να πω κάτι, συνάδελφε, ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ ασφυκτικά. Η εκκίνηση των διαδικασιών θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Κατσαρέ, εγώ να απευθύνω μια ερώτηση προς τον κύριο Κατσαρά για το ζήτημα που έθεξε ο κύριος Βέρος, ότι πέρα από τη μίσθωση θα πρέπει να υπάρξουν και τροποποιήσεις, επισκευές ή οτιδήποτε. Αυτό εγώ θα μπορεί να γίνει χωρίς... Να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει... Και των υπόλοιπων κτίριων, ναι. Μελέτη, όχι για τα ενοικιασμένα κτίρια, για τα υπόλοιπα. Όχι, για τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να δηλώσουμε την πρόθεσή μας ότι συμφωνούμε στο να προχωρήσει η διαδικασία λόγω του κατεπήγοντος για να εκτελεστούν εργασίες στα υπάρχοντα δημοτικά κτίρια του Δήμου Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα η μελέτη, να εγκριθεί η μελέτη με τις υπηρεσίες του Δήμου και με απόφαση Δημάρχου να ανατεθούν λόγω του κατεπήγοντος σε κάποια εργοληπτική εταιρεία, ανάλογα και με το ποσό, η οποία πρέπει γρήγορα να τρέξει διαδικασία, ούτως ώστε την 1η Σεπτεμβρίου είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα έλεγα, ας πάρουμε καταρχήν μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αύριο το πρωί εγώ θα μπορούσα να ξεκινήσω μια διαδικασία και να δούμε λίγο και τα ποσά και τους χρόνους που απαιτούνται. Ακριβώς. Επισκευές και διαμορφώσεις κτιρίων. Δημοτικών κτιρίων. Εργασίες. Εκφωνήστε. Στα υπάρχοντα δημοτικά κτίρια στην Καλονή. Μισό λεπτάκι, κύριε Ζωγράφη, μισό λεπτάκι. Άρα αυτό διαδικαστικά να κλείσουμε αυτό το θέμα και να περάσουμε σαν άλλο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το ζήτημα που θέλετε, κύριε Βέρο. Το υπάρχον κτίριο της Καλονής να διαμορφωθεί όσο μπορεί να διαμορφωθεί. Μα πάλι δεν φτάνει για να λειτουργήσει ο Δήμος. Αυτό που πρόκειται να ενοικιαστεί δεν πληρεί τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ένα κτίριο έχω στο μυαλό μου, άντε δεν ξέρω αν υπάρχει και δεύτερο. Να σου πει και ο κύριος Βέρος αν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, κτίρια υπάρχουν, αλλά... τους όρους δεν τους πληρεί. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση.
κτίρια υπάρχουν. Κύριε Βέρο, λέει η κυρία Ζωγράφο, επειδή όταν είπα για επισκευές και αυτό, μου είπατε όχι των αυτών των κτίριων. Δεν μπορούμε να επισκευάσουμε κτίρια τα οποία θα νοικιάσουμε. Υποτίθεται ότι τα παραλαμβάνουμε όπως θα θέλουμε. Είναι λίγο σκληρή η ώρα, τι να κάνουμε. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ή τους όρους τους βάζει η υπηρεσία, τους βάζω εγώ. Εντάξει, για μια αίθουσα δημοτικού. Το μικρόφωνο. Λοιπόν, όσον αφορά ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, εμείς δεν έχουμε αίθουσα δημοτικού συμβουλίου, να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο. Δεν φτάνει. Εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια αίθουσα, εντάξει, μια ανοιχτή αίθουσα θα θέλει, δεν θα έχει κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, για κάποια υπηρεσία θα μπορέσουμε, η οικονομική ή η τεχνική υπηρεσία είναι το πρόβλημα που είναι πολυπληθής, να προσπαθήσουμε τη μία από τις δύο να τη στεγάσουμε στο υφιστάμενο κτίριο και να πάρουμε ακόμα έναν χώρο να βάλουμε την άλλη υπηρεσία. Αυτά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τα έχουμε σπάσει τα κεφάλια μας εκεί πέρα με αυτά. Δεν ρωτάω αυτό. Εδώ έχει δίκιο η κυρία Ζωγράφου. Εδώ η υπηρεσία έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά της στο να ζητάει χαρτιά. Μέχρι και τη ζητάει δομημένη καλωδίωση στο χώρο συγκέντρωσης και τερματισμού του εξοπλισμού. Και, έχουμε εξαντλήσει λίγο εδώ που τα λέμε η υπηρεσία του για να... και εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν θα πάρθει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας ιδιοκτήτης θα μπορεί να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα τις επόμενες 25 μέρες. Έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη ερώτηση πάνω στο... Να επισημάνω κάτι. Εδώ στην εισήγηση αναφέρεται σαφέστατα δύο τρόποι. Ο ένας ο τρόπος είναι με φανερό με δυτικό διαγωνισμό, δηλαδή δημοπρασία. Και ο δεύτερος τρόπος είναι απευθείας ενοικίαση ως με τη διαδικασία του κατεπήγοντες, αλλά πρέπει να υπάρχει. Κύριε Βέρο, έχετε να προτείνετε συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο θα πρέπει να καθορίσουμε τους όρους και τις προσδιαγραφές, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Συγκεκριμένα, συγγνώμη, αναφέρομαι σε εσάς, επειδή εσείς είστε ο Δήμαρχος και αφορά εσάς. Στα πλαίσια της όσο δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας, εμείς κάναμε ένα άτυπο Δημοτικό Συμβούλιο και ενημερώθηκαν όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων και οι μελλοντικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι. Κατέληξαν σε κάποια κτίρια όλοι μαζί. Καταλήξαν πάνω σε κάποια κτίρια όλοι μαζί. Μια διαλογική συζήτηση. Αυτό λοιπόν μπορούμε να τα επισημάνουμε, να τα ελέγξουν η τεχνική υπηρεσία, να τα δει. Αν είναι σύνομα, να προχωρήσουμε. Υπάρχουν. Ωραία. Άρα λοιπόν δεν είναι μια πρόταση, δικιά μου, είναι μια πρόταση και των τεσσάρων παρατάξεων. Ωραία. Στο συγκεκριμένο σημείο εδώ, εφόσον επιλέξουμε την κατεπίγουσα ανάγκη, που είναι η δεύτερη περίπτωση, προτείνουμε να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εδώ παρακαλώ μελετήστε τις και αν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάτι. Γιατί προλάβουμε απόφαση την ταξιάρχη, γι' αυτό... γι' αυτό δίνω το λόγο σε σένα. Τούτα όλα τα έχει προτείνει η υπηρεσία μετά από επεξεργασία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από αυτό σήμερα που συζητάμε πραγματικά πού ακριβώς θα καταλήξουμε. Νομίζω ότι είναι πάλι μια προβληματική διαδικασία. Και λέω το εξής, ότι είμαστε εδώ όσοι είμαστε κουτσουρεμένοι να συζητήσουμε για το τι θα γίνει στους δύο καινούργιους Δήμους. Αλλά ουσιαστικά δεν ξέρω αν μπορούμε να. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις που μπαίνουν είναι πραγματικά πάρα πολλές για να βρεθεί τέτοιο κτίριο. Ούτε καν απευθείας, αλλά και με δημοπρασία, με μειοδοτικό διαγωνισμό. Πάλι δεν θα βρεθεί υποψήφιο κτίριο, εν πάση περιπτώσει, υποψήφιος που θα δώσει προσφορά για τέτοιο κίνητο. Επομένως, νομίζω ότι μια τρύπα στο νερό θα κάνουμε, αν δεν το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Εμείς πάμε να κάνουμε τη χρήση της εγκυκλίου που έχει έρθει με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Γιατί αν πάμε με δημοπρασία, θα τελειώσουμε σε 6 μήνες. Λοιπόν, με τη διαδικασία λοιπόν του κατεπήγοντος είναι εκ των όνων κανένα μονόδρομος για να πάμε, για να προλάβουμε, αν θα προλάβουμε μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Άντε και μερικές μέρες μέσα στο Σεπτέμβριο. Κυρία Ζωγράφου, το μικρόφωνο, 5 χρόνια δεν το... Αυτό ρωτώ, πραγματικά. Που λένε δεν έχει. Λοιπόν, πέρα από το κτίριο που στεγαζόταν παλιά η εφορία, όσο και να βάλω το κεφάλι μου, δεν ξέρω αν αυτά τα 5 χρόνια χτίστηκε κάποιο άλλο. Ξέρετε εσείς κάποιο.
Ναι, μπορώ όμως, να σας πω. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουμε το προσωπικό το οποίο θα πάρουμε, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς τι θέλουμε. Από την άλλη, μέσα στο ήδη, στο υπάρχον κτίριο του Δήμου, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να στεγαστεί και τεχνική και οικονομική υπηρεσία. Μία από τις δυο θα μπει. Και τα διοικητικά στο ισόγειο, δηλαδή να μπουν τα δημοτολόγια, τα πρωτόκολλα και αυτά. Επομένως, θα χρειαστούμε και επίσης χρειαζόμαστε και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες τις οποίες έχουμε. Δηλαδή, μία αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σίγουρα, περίπου 200 τετραγωνικά εκτιμώ, και το κτίριο της εφορίας που λέτε, κυρία Ζωγράφου, την ΠΑΕ, πιθανώς θα χρειαστούμε τον ένα από τους δύο ορόφους, να μην τις πάρουμε και τους δύο. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ επακριβώς, γιατί δεν ξέρω το προσωπικό. Αν το είχαμε σήμερα το πρωί όπως είχαν δεσμευτεί, θα ήμασταν πιο έτοιμοι να σας δώσω. Υπάρχει, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά και σε αυτό θα μπουν τα νομικά πρόσωπα, θα μπει, ξέρω εγώ, το αθλητισμού, θα μπει το κοινωνικής αλληλεγγύης. Μπουν αυτά. Περιφέρεια δεν έχει κτίριο. Και κάποιοι σύλλογοι οι οποίοι στεγάζονται σε δημοτικά κίνητα θα φύγουν και αυτοί. Αυτά όλα τα συνεκτιμάμε όλα μαζί. Πάντως να πω και κάτι. Εδώ λέει ότι η διάρκεια της μίσθωσης, της απευθείας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ενώ επιπλέον παρέχει δυνατότητα παρά της μίσθωσης μέχρι ίσο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος τώρα να κάνει όλη αυτή τη δουλειά για να το πάρει ένα χρόνο ο Δήμος, άντε και με παράτησε ένα χρόνο και μετά βγάλει κανονική δημοπρασία και να βρεθεί κάποιος άλλος. Πέραν αυτού λέει, με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εγκριθεί η μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου αντί συγκεκριμένου μισθώματος και η σύνεψη σχετικής σύμβασης. Μα δεν θα κάνουμε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα νομίζω ότι όλο αυτό είναι λίγο άκερο, ξέρω εγώ τι να πω, ότι το κάνουμε για να το κάνουμε. Ας το κάνουμε για να το κάνουμε και... Επιτροπή Καταλληλότητας έχουμε συστημένη σήμερα. Κτηρίων. Όχι, δεν έχει σημαίνει καθόλου επιτροπές. Καταλληλότητας, γενικιά ή κτίρια, ναι. Γενικιά σας. Πάγια επιτροπή, ακριβώς, υπάρχει. Υπάρχει. Άρα λοιπόν... Στρατεία, έχει συσταθεί, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Εφόσον έχει συσταθεί αυτή η επιτροπή, να υποδειχτούν τα κτίρια, να κρυθεί το καταλληλότερο, έτσι, το καταλληλότερο κτίριο που να καλύπτει από τη μια μεριά τις προδιαγραφές, τις ελάχιστες τουλάχιστον που τίθενται και όλο αυτό καθ' υπόδειξη του Δημάρχου της Δυτικής Λέσβου. Λοιπόν, άρα, κύριε Κρυπητήρη, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την μίσθωση ακινήτου χώρη γραφείων και αποθήκευσης αρχιακού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Λέσβου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω της κατεπίγουσας ανάγκης να λειτουργήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου από 1 Σεπτεμβρίου κατόπιν υπόδειξης κτηρίων από τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και τα μέλη των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Κατοποθέτηση να κάνουμε, γιατί επανέρχεται το πρόβλημα που είχαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ουσιαστικά καλείται ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπως είναι σήμερα να πάρει αποφάσεις που δεν έχει πάρει ο ίδιος ο νομοθέτης ούτε το προηγούμενο διάστημα, αλλά ούτε και ο τωρινός νομοθέτης. Παρόλη την νομοθετική πρεμούρα που είχε μέσα στο καλοκαίρι να περάσει μια σειρά από νομοσχέδια, να λύσει και αυτά τα διαδικαστικά θέματα. Ουσιαστικά και εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία που δεν ξέρουμε και κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα και με πιθανότητες προχωράμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες σε τέτοιου είδους ζητήματα και να μην ρίχνουν τον μπαλάκι στα δημοτικά συμβούλια, που παίρνει αποφάσεις παραπάνω από τον πόη του πολλές φορές με αμφίβολο αποτέλεσμα. Θα συμφωνήσουμε αναγκαστικά, αν και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι δικό μας θέμα σήμερα εδώ, αλλά να έχει ήδη λυθεί με νομοθετικές παρεμβάσεις, και απλά ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι αυτοί που πρέπει να τις αναλάβουν.
νιώσιμο και γέρας ανοίγει με τις αποφάσεις που παίρνουν τις αποστηρωμένα γραφεία. Η καμπούρα του Βέρου, του Γαλινού, του Κίτελη, του Γιακαλή, του οποιοδήποτε πονάει. Γι' αυτό παίρνουμε εμείς το βάρος. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, λευκό. Εκφωνήστε το ζήτημα ώστε να γραφεί και η απόφαση. Ναι, το θέμα προημιλεσίας είναι η απευθείας ανάθεση σε εργολήπτη εργασιών, εκτέλεσης κατεπηγουσών εργασιών για τη διαρρύθμιση και επισκευής υφιστάμενων δημοτικών κτηρίων. Ωραία. Έχει συζητηθεί. Δεν μπορεί να γίνει με απόφαση Δημάρχου κατευθείαν. Πρέπει να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τι απόφαση να πάρουμε, αφού δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας. Έχει να σας πω, κυρία Τσιριγότη, κάτι που δεν ξέρω. Στις 4 Σεπτεμβρίου βγήκε μια οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών που την υπογράφει ο κύριος Πουλάκης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας, η οποία αναφέρει μέσα και γι' αυτό την ενοικίαση κτηρίων, αναφέρει και εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν με εργοληπτικές επιχειρήσεις και αναφέρει ότι αυτά πρέπει να προχωρήσουν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Άρα λοιπόν καλό να την πάρουμε αυτή την απόφαση σήμερα και θα απαιτηθεί και απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση σε εργολήπτη λόγω του κατεπήγοντος και βεβαίως αυτό που είπα και στην αρχή ότι πρέπει να γίνει μελέτη, θα προσπαθήσω εγώ τις επόμενες μέρες να στείλω μηχανικούς να κάνουν μελέτες, να εγκριθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου μελέτες και να προχωρήσει με απόφαση Δημάρχου η ανάθεση σε κάποιον εργολήπτη να τις εκτελέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Λοιπόν. Ουσιαστικά αυτές οι εργασίες είναι εργασίες επιδιόρθωσης, συντήρησης. Συντήρησης είναι κάποιες ψωσανίδες ίσως χρειαστεί για να γίνουν κάποια γραφεία και μηχανολογικά. Το πιο βασικό είναι οι καλωδιώσεις. Λοιπόν. Περνάμε στην ψηφοφορία. Καταρχήν, το σώμα εγκρίνει να συζητηθεί το εκτός ημερήσιας θέμα. Υπέρ, κατά, λευκό, ομόφωνα υπέρ. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία, κατόπιν της πρότασης του κυρίου Βέρο. Υπέρ, κατά, λευκό, ομόφωνα υπέρ. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης με την Ελληνική Κυριακή και έχω τη χαρά να φιλοξενώ μία, όχι απλά καλή φίλη, μία γυναίκα η οποία τον τελευταίο καιρό, είναι λίγα χρόνια που την έχω γνωρίσει, αλλά τον τελευταίο καιρό έχω καταλάβει πόσο πολύ δραστήρια είναι στον εθελοντισμό και πόσο πατριώτησα είναι, πόσο πολύ αγαπάει τη Λέσβο, γιατί είναι ένα από τα πιο δραστήρια άτομα, δουλεύει άοκνα για τον τόπο μας, για τη Λέσβο μας και όχι μόνο και βέβαια δεν είναι άλλη από την κυρία Άντα Ζαφιρέλη, πρόεδρος του Παγιεραγωγικού Συλλόγου εν Αθήνες, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κυρία Ζαφιρέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είδαμε και πάθαμε να σας δούμε. Καλησπέρα, κύριε Συνάνη. Σας απευθύναμε τόσες φορές την πρόσκληση. Ελεήσατε επιτέλους. Λίγο πριν επιστρέψετε εις τας Αθήνας, να έρθετε από εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είστε εδώ για διακοπές. Κάθε χρόνο μας τιμάτε και όχι μόνο. Καμιά φορά και Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά το καλοκαίρι δεν το χάνετε ποτέ. Σίγουρα, έτσι. Ναι, ναι. Στην ιδιαίτερη το νησί πατρίδα. Πρέπει να το επισκεφτόμαστε. Στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στη Γέρα, έτσι. Με τη θαυμάσια θέα που έχετε βγει από το σπίτι. Αυτό είναι παλάτι, δεν είναι σπίτι. Τέλος πάντων, μας ακούει και η εφορία και σας ψάχνει. Λοιπόν, πέρυσι κάνατε μία απίστευτη εκδήλωση στον Πάτη με τη συνεργασία και του Δήμου Φαλήρου. Σας βοήθησε, εννοείται, ο Δήμαρχος Φαλήρου τότε. Και έγινε και σε συνεργασία, βέβαια εσείς ήσασταν μπροστά, αλλά έγινε με συνεργασία και άλλων συλλόγων. Πόσοι σύλλογοι ήταν εδώ από τη Λέσβο που είχατε? Ήταν νέα σύλλογοι που εδρεύουν στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Της Λέσβο όμως. Εννοείται, της, ναι, Λέσβο. Ναι, και κάνετε μια εκδήλωση στην οποία πιστεύατε ότι θα συγκεντρώσετε εκεί, ας πούμε, 500-600 maximum, ας πούμε, κατοίκους της Λέσβου και όχι μόνο, που διαμένουν στην Αττική, αλλά ξεπεράσετε τους 2.500 επισκέπτες εκείνη τη βραδιά. Σωστά, σωστά. Θα πρέπει να πω όμως ότι είχατε μία ατυχή συγκυρία την ημέρα αυτή και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί η κυρία Άντα Ζαφιρέλη ετοίμαζε αυτή την εκδήλωση επί μακρόν διάστημα προκειμένου να πετύχει,
αλλά δυστυχώς την ημέρα εκείνη έχασε τον αδελφό της απρόσμενα σε νεαρή ηλικία και όπως καταλαβαίνετε δεν παρέστη. Δηλαδή αυτό που δημιουργήσατε με τόσο κόπο όλοι μαζί, αλλά εσείς ήταν μπροστάρης, δεν μπορέσατε να το... Δυστυχώς, είναι τα παιχνίδια της ζωής κάποιες φορές. Έχω την εντύπωση ότι η ικανοποίηση που είχατε όταν είδατε το πόσος κόσμος είστε και μάθετε τα νέα ότι το χώρος εκεί στον Πάτη, στην παραλία, στο Φάλιρο ήταν κατάμεστος και όχι μόνο. Έτσι ακριβώς. Το χαρήκατε πάρα πολύ. Ήταν μια ηθική ικανοποίηση, γιατί ήταν μια προσπάθεια, μια σκέψη. Σίγουρα υπήρχε μια συνδιοργάνωση με τους υπόλοιπους συλλόγους. Προσπαθήσαμε να γίνει μια μεγάλη προβολή της Λέσβου, γιατί νομίζω ότι το είχε ανάγκη το νησί μας να φανεί ότι είναι και ένα πολιτιστικό μνημείο και δεν είμαστε απλά έτσι ένα ούζο και μια σαρδέλα που συνήθως θέλουν να περνάνε ότι είναι το νησί μας. Πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά, μας στήριξε πολύ ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Λέσβου. Προτάθηκε πάλι να γίνει ξανά. Αυτή τη φορά σκεφτήκαμε να το αμβλύνουμε λιγάκι, να γίνει ένα διήμερο πολιτιστικό. Βέβαια, το 2.500 κόσμο. Σίγουρα, υπήρχε μία απήχηση. Άρεσε. Μας, έτσι, μου μας έκανε έδωσε... εντύπωση, κυρία Ζαφυρέλη, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε μία κοιλιά στο πρόγραμμα, δηλαδή κοιλιά λέγοντας, ενώ υπήρχε και πρόγραμμα, ας πούμε, με μουσικοχορευτικά συγκροτήματα από τη Λέσβο, αλλά στην αρχή είχαμε πολλές ομιλίες, είχαμε και μία παρουσίαση από τον κύριο Ζούρο για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που θεωρούσα εγώ προσωπικά από την εμπειρία που έχω ότι θα κούραζε και σιγά σιγά ο κόσμος θα έφευγε. Όμως έκατσαν όλοι μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι που έπεσε η αυλαία και βάλατε, ρίξατε λουκέτο που λέμε. Ναι, κύριε Σινάνη, ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια πολιτιστική προβολή της Λέσβου. Και πραγματικά, ναι μεν μπορεί να ήταν σαν... ήταν ένα στάδιο το οποίο όντως λέγαμε θα πετύχει, δεν θα πετύχει. Δουλέψατε πολύ. Ναι. Όλοι σας, πάνω από όλα εσείς, δεν το λέω να σκολακέψω, και το γνωρίζω αυτό πολύ καλά, γνωρίζοντας ότι κάθε μέρα με πρίζατε εισαγωγικά στα τηλέφωνα, αλλά και οι τοπικοί μας άρχοντες εδώ πέρα, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, επιμελητήριο, αυτή η Ζαφυρέλη μας έχει γίνει τσιμπούρη. Λέω, σας έχει γίνει τσιμπούρη, παιδιά, για να προβάλλουμε το νησί μας. Όχι για να κερδίσει κάτι η γυναίκα, τρέχει, ξέρω πάρα πολύ καλά. Είχατε βάλει φτερά στα πόδια προκειμένου να κάνετε αυτή την εκδήλωση όσο το δυνατόν καλύτερη. Ναι. Φέτος λοιπόν πάμε σε διήμερο. Φέτος πάμε σε διήμερο. Ναι. Η πρώτη θα γίνει 15 και 16 Σεπτεμβρίου, πάλι στην προβλήτα του Μπάτη, υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με τον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Φωστηρόπουλο, υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου και κάτω από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Πραγματικά πάλι το δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Η πρώτη μέρα θα έχουμε τα σαντούρια του αναγνωστηρίου της Αγιάσου. Θα υπάρχει πάλι μία ομιλία με τον κύριο Ζούρο, όχι κουραστική, να μην ακούμε ομιλία και νομίζουμε ότι θα κουράσει. Δεν ήταν καθόλου κουραστική, γιατί ναι. Άρεσε στον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Αυτά που βλέπω και δεν ήταν μόνο Λέσβοι της Αθήνας, της Αττικής. Ήταν πολλοί κόσμος, οι οποίοι θέλαν να μάθουν πέντε πράγματα παραπάνω για τη Λέσβο και ήρθαν πάρα πολύ. Σωστά. Φέτος λοιπόν ο κύριος Ζούρος θα δείξει τον εναλλακτικό τουρισμό της Λέσβου. Θα δείξει κάτι τοπία τα οποία πολλές φορές και εμείς οι Λέσβοι δεν τα έχουμε επισκεφτεί, δεν τα έχουμε δει. Εκπληκτικά τοπία και μπορούμε να δείξουμε ότι εκτός από το θρησκευτικό μας τουρισμό μπορούμε να προσελκύσουμε και τον εναλλακτικό τουρισμό τον εναλλακτικό τουρισμό που υπάρχει και σε άλλα μέρη. Θα υπάρχει βέβαια και το χορευτικό κομμάτι, θα υπάρχει και το μουσικό κομμάτι με τους εκλεκτούς, τον κύριο Σαραντίδη, τον κύριο Βέργο, τον κύριο Καλδέλη. Αυτή η βραδιά η πρώτη θα είναι... Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, να το ξέρει για τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει μια τέτοια εκδήλωση με τέτοιο πρόγραμμα καλλιτεχνικό κλπ. Να υπάρχουν από τους συλλόγους, ας πούμε, να προσφέρουν διάφορα εδέσματα, ποτά, ούζο, λικέρ, τέτοια πράγματα, παραδοσιακά προϊόντα, εν πάση περιπτώσει, του τόπου μας. Και ο κόσμος να το ξέρει ότι είναι εντελώς δωρεάν είσοδος και μπορεί να έρθει εκεί, εκτός του ότι γίνεται μια, θα έλεγα, σύσφιξη των σχέσεων των Λεσβίων, οι οποίοι βρίσκονται στην Αττική, αλλά είναι μακριά από την πατρίδα τους και θέλουν να δουν κάποιους συμπατριώτες τους, έστω και από άλλα μέρη. Ακριβώς. Αλλά
Παράλληλα, υπάρχει και ένας κόσμος, υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία θέλουν να ακούσουν για τη Λέζου, θέλουν να ακούσουν για τη Μυτιλίδη και έρχονται μαθαίνοντας από εκεί. Λοιπόν, η δεύτερη μέρα, κύριε Συνάνη, θα έχει ένα εκθεσιακό χαρακτήρα. Θα συμμετέχουν παραγωγοί της Λέσβου, θα έχει πάλι ένα συγκρότημα παραδοσιακής ορχήστρας, θα υπάρχει η Λέσχη Αρχιμαγείρων που θα κάνει live cooking με τα παραδοσιακά εδέσματα της Λέσβου και οι σύλλογοι μας βέβαια, οι οποίοι και αυτοί θα προβάλλει ο καθένας με το δικό του κάνετε τρόπο. Κάνετε κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα κάνει ο Δήμος Λέσβου, η Περιφέρεια Βορειο Αιγαίου και ο ΕΟΤ για να ανέβει ο τουρισμός εδώ στα πολύπαθα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και είναι πολύ σημαντικό. Και το λέω αυτό γιατί όταν κάνει η Περιφέρεια Βορειο Αιγαίου, παίρνει ένα περίπτερο σε κάποια έκθεση, βλέπουμε πηγαίνουν ένα, δύο, τρία, τρεις επιχειρήσεις να προβάλλουν τα τοπικό μας προϊόντα. Πήγα στην άλλη φορά στην Έξπο στην Αθήνα και είδα και ήταν δύο εταιρείες μόνο από την Μυτιλίνη με μέλη. Και λέω, ρε παιδιά, μην την κάνετε. Αν δεν έχετε συμμετοχή, αν δεν μπορείτε ή δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με τους συλλόγους να έρθουν, μην την κάνετε. Έτσι ακριβώς. Ήταν δίπλα ένα περίπτερο από τα μετέωρα και είχαν 45 περίπτερα, ας πούμε, μέσα στο ίδιο το περίπτερο της περιοχής. Δεν είναι απίστευτο. Και μπράβο. Λοιπόν, μου επιτρέψετε λίγο να πω τους συλλόγους που θα συμμετάσχουν. Βεβαίως. Λοιπόν, εκτός από τον δικό μας το Σύλλογο, τον Παγιαραγωτικό Σύλλογο Μυτιλίνης Αθηνών, είναι οι Σύλλογοι των Παμφύλων Μόριας, Παναγιούδας, Αφάλωνα και Θέρμης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιλινιών Αμαρουσίου και Όμορων Δήμων Ονόστος 2006, ο Σύλλογος Απανταχού Αιρεσίων ο Θεόφραστος, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Βατουσαίων η Κοίμηση της Θεοτόκου, ο Παλεσβιακός Αγίου Δημητρίου, ο Σύλλογος Προστασίας και Εξοραϊσμού Περιβάλλοντος των Απανταχού Χρουσιανών ο Χρούσος, ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Σιγριανών το Σίγρι, ο Παλεσβιακός Σύλλογος Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας Μνήμης Παράδοσης. Εγώ πρώτα απ' όλα, εκτός του ότι θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ, να ευχηθώ τη δεδομένη επιτυχία που θα έχει αυτή η εκδήλωση, να σας πω ότι θα είμαι και αυτή τη φορά κοντά σας. Θα είναι τιμή μας και χαρά μας. Να προβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε μέσα από την τηλεόραση Μυτιλίνης, μέσα από τα αθηναϊκά κανάλια, το χρειαζόμαστε αυτό. Έτσι. Και για τους συλλόγους που κάνετε αυτή την προσπάθεια, αλλά και για τη Λέσβο μας να τη βοηθήσουμε. Αλλά να πω και κάτι άλλο, ότι εκτός από αυτή την εκδήλωση που κάνετε, η οποία είναι, θα έλεγα, από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του τόπου μας στην Αθήνα, ο Παγιαραγωγικός Σύλλογος κάνει ένα σωρό εκδηλώσει. Πρόσφατα είχατε την αναπαράσταση του γάμου, παραδοσιακού γάμου στην ακριβώς. Είχαμε στην την αναβίωση του γεραγωτικού γάμου, πάλι πολλοί κόσμος. Μία δουλειά πραγματικά που ναι, μπορεί να μην ήταν επαγγελματίες τα παιδιά, αλλά να το πω εγώ πιο ξεκάθαρα. Ναι. Δεν είναι πανηγυριώτικα πράγματα αυτά που κάνετε. Κάνετε οργανωμένες δουλειές. Έχω έρθει και έχω δει τις πρόβες που κάνετε, που χορεύετε ώρες επί ωρών εκεί με τον δάσκαλο. Πώς είναι ο δάσκαλος? Ο κύριος Ερίκος Βέγκας. Μπράβο. Τον Ερίκο, χαιρετισμούς και στον Ερίκο μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Και το λέω αυτό γιατί τα έχω ζήσει από κοντά. Ειλικρινά. Σκέπτομαι που βρίσκεται τόσες αντοχές. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά είναι και τιμή και χαρά στη Λέσβο που δουλεύετε τόσο πολύ και προβάλλετε κι εσείς και βοηθάτε γενικά ό,τι έχει σχέση με το νησί μας. Να είστε καλά, κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος παραβρέθηκε και γιόρτασε και φέτος τη γιορτή της Αρδέλας που αλλού στη Σκάλα Καλονής. Η Ειρήνη Κονιτοπούλου ξεχώρισε, έδωσε ιδιαίτερη ζωντάνια, κέφι, χορός, τραγούδι, φυσικά σαρδέλα, ψητή και ουζάκι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλίνης, κυρίες και κύριοι, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν καλό φίλο, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος ασχολείται, όχι επαγγελματικά βέβαια, εθελοντικά ή αν θέλετε σαν χόμπι, με τους ποδηλατικούς αγώνες και είναι πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου Μυτιλίνης, Λέσβου μάλλον, να το διορθώσω, ο κύριος Λασκαρίδης Ιγνάτης είναι εδώ. Κύριε Λασκαρίδη, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα και εμείς χαρήκαμε και εγώ χάρηκα για την πρόσκληση. Τα είπα σωστά. Μια χαρά. Μια χαρά, έτσι. Δεν είναι επάγγελμα αυτό που, με το οποίο ασχολείστε, έτσι δεν είναι. Όχι, λοιπόν. Το νέος ήταν λίγο, αλλά εντάξει. Εντάξει, νέος είστε. Εντάξει. Μπρος Τσάρλι, είναι στο χωριό μου. Λοιπόν, Λέσβος Sprint Grand Prix. Τι είναι αυτό, είναι ποδηλατική αγώνες. Δεν είμαι και τόσο ειδικός σε όλα. Δεν κάνω ποτέ το ξέρω όλα. Πέστε μας λοιπόν τι γίνεται, είναι μάλλον σε εξέλιξη κάποιοι αγώνες οι οποίοι γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Πείτε μας δύο πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και διοργανώνουμε ο Ποδηλατικός Σύλλογος κάποιους αγώνες. Η πρώτη, μάλλον να πω λίγο για τον Ποδηλατικό Σύλλογο πρώτα. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 2015, είναι πολύ φρέσκος. Πρόσφατα. Ναι. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στον Ποδηλατικό Σύλλογο έχουν ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον να κάνουν ποδηλατικά πράγματα. Ωραία. Ο Σύλλογος, πόσα μέλη έρθει μέχρι τη στιγμή? Ο Σύλλογος, ενεργά μέλη έχουμε γύρω στα 75 κάπου εκεί. Εντάξει, καλό νούμερο, έτσι. Ναι. Για σύλλογο, για εθελοντισμό και τέτοιο είναι καλά. Ως ποδηλάτες είμαστε τριπλάσιοι τουλάχιστον. Οι οποίοι δεν έχουν έρθει ακόμα. Ναι, οι οποίοι, ναι, δεν είναι ακόμα μέλη του Συλλόγου, αλλά σαν ποδηλάτες, σαν νούμερο που θα δείτε στα βουνά, στους δρόμους, από εδώ και από εκεί. Ναι, γιατί βλέπω όταν γίνεται κάτι, μια τέτοια αγώνες ή και ποδηλατά εδώ στην προκειμένη της Μυτιλίνης, πάρα πολύ σκόλου. Ναι, μικρή, μεγάλη, έτσι. Πάρα πολύ σκόλου. Λοιπόν, και... το 2011 λοιπόν είπαμε αυτή την αγάπη μας πούμε, με το ποδήλατο να τρέχουμε να κάνουμε, να το κάνουμε λίγο πιο αγωνιστικό. Και είχαμε κάνει τότε στο Φαν Φατάλ, αν το θυμόσαστε, ναι, ναι, βεβαίως, στο πάρκινγκ και μέσα στο μαγαζί, έναν αγώνα ποδηλατικό, ο οποίος είχε αφήσει εποχή. Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν αυτή μας οδήγησε στο να το κάνουμε πιο συχνά, ναι, και πιο μεγάλο. Και φτάσαμε λοιπόν τώρα τα τελευταία 3 χρόνια. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος, μάλλον το 2015, ο Ποδηλατικός Σύλλογος, μαζί και με το Lesbos Ride, που είναι μια επιχείρηση η οποία έχει σαν θέμα του ποδηλατικό τουρισμό και τους αγώνες, και μαζί κάνουμε αυτά τα event, τα ποδηλατικά, τους ποδηλατικούς αγώνες. Είπατε ποδηλατικό τουρισμό. Ναι. Να υποθέσω ότι με αυτούς τους αγώνες έρχονται και ποδηλάτες από άλλες περιοχές, ναι, της Ελλάδας. Ναι. Σκοπός μας είναι... Ναι. Το Lesbos Ride Grand Prix απευθύνεται, είναι ένα τοπικό πρωτάθλημα για τους τοπικούς ποδηλάτες, αλλά έρχονται και από όλη την Ελλάδα. Όποιος θέλει, δηλαδή μπορεί, ναι, να συμμετέχει. Παράλληλα όμως διοργανώνονται και μεγάλα, πιο μεγάλα ποδηλατικές, πιο μεγάλη ποδηλατική αγώνες, πανελλήνιας. Εδώ στη Λέσβο. Ναι, 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 ναι. Γίνεται, ας πούμε, το Μολύβου αγώνας. Είναι το Urban, του Μολύβου. Ναι, ναι. Όπου κάθε χρόνο μεγαλώνει και έχει όλο και περισσότερους αθλητές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν γίνει αγώνες όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου. Ανδρών, παλιότερα, ναι, βετεράνων, το οποίο έρχονται όλοι οι αθλητές των ομάδων της Ελλάδας. Αυτοί οι αγώνες περιλαμβάνονται σε κάποιο βαθμολογικό. Σε καλεντάρι, με, ναι, βαθμολογίες κανονικά. Ναι. Και ο Ποδηλατικός Σύλλογος ο ίδιος από το 2016 έχει και ομάδα. Σωματείο κανονικά αθλητικό, που εκτός από αγώνες που κάνουμε εμείς εδώ και συμμετέχουμε, όπως και το δικό μας, ναι, το τοπικό, συμμετέχουμε και σε άλλα τοπικά πρωταθλήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα οι αθλητές μας και στα Πανελλήνια. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχουμε διακρίσεις? Έχουμε διακρίσεις, βεβαίως. Ξέρετε, και σας ρωτάω, γιατί είναι αυτό που λένε βάρα πετάλι τώρα, έτσι, ναι, δηλαδή στα δύσκολα. Λοιπόν. Καταρχάς είχαμε και, ναι, έχουμε διακρίσεις. Έχουμε ένα σούπερ αθλητή εδώ πέρα, ναι, τον Γιώργο του Σαραϊδάρη, ο οποίος έχει ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια και έχει και στην Ελλάδα διακρίσεις και στο εξωτερικό διακρίσεις. Και αυτό εξακολουθεί είναι στο Σύλλογο. Ναι, βεβαίως, αθλητής, ναι, του Συλλόγου. Και εξακολουθεί. Έχει μεγαλώσει, ναι, μεγαλώσει με την καλή την έννοια, αλλά είναι ενεργός και τώρα έχει βγει πέμπτος στο Πανελλήνιο που ήταν πριν λίγο καιρό στην Ελλάδα. Για να πάμε για τους αγώνες τώρα που είναι σε εξέλιξη. Ναι. Πότε ξεκίνησαν? Κάθε χρόνο. Ναι. Συνδυάζοντας τον αγώνα αλλά και την προβολή του τόπου μας, είπαμε ότι καλό είναι κάθε χρόνο να γίνει και σε ένα διαφορετικό χωριό, μέρος, οι αγώνες. Φέτος λοιπόν έχουμε κάνει στο Αμπελικό, έχουμε κάνει στα Βατερά, θα μου έρθουν και τα υπόλοιπα. Φέτος λοιπόν έχουμε Στύψη που έγινε τον περασμένο Σαββατοκύριακο, Σκαλοχώρη που θα γίνει 18 Αυγούστου και Ερεσό που θα κλείσει το καλοκαιρινό το πρωτάθλημα.
22 Σεπτεμβρίου. Κάποια ποδήλατα που πέτυχα εγώ κάπου στον Άγιο Δημήτρη σήμερα εκεί. Προπόνηση. Προπόνηση. Για σκαλοχώρη, ναι. Τους είδα. Το πρωτάθλημα είναι ορεινής ποδηλασίας. Ναι. Ο σκοπός μας είναι βουνά, καλντερίμια. Δεν το γνωρίζω καλά το άθλημα. Σε τέτοιους αγώνες υπάρχει και ορθοπεταλιά ή ας πούμε υπάρχουν όροι μόνο κάτω. Φουλ ορθοπεταλιά. Η ανηφόρα θέλει ορθοπέταλο. Όχι. Όλη. Όταν είσαι στην ευθεία, φαντάζομαι ταχύτητες και τέτοια υπάρχουν, έτσι. Στην κατηφόρα. Όλα όρθιος. Δύσκολο σπορ, έτσι. Δεν είναι απλά. Αγώνας είναι. Έχει και το κομμάτι, είναι κάποιοι που τους ενδιαφέρει το αθλητικό το κομμάτι, όπως οι αθλητές του συλλόγου μας ή άλλοι αθλητές που έρχονται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι χομπίστες, όπως είμαι εγώ, όπως είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία εδώ πέρα των Μυτιλινίων, που έρχονται και για την πλάκα τους και παίρνουν μέρος. Αλλά παρόλα αυτά παίρνουμε. Πότε ολοκληρώνονται αυτοί οι αγώνες? 22 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το καλοκαιρινό το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Φέτος συζητάμε ότι μάλλον θα γίνει και χειμερινό. Θα κάνουμε δηλαδή δύο πρωταθλήματα. Και όλα αυτά είναι. Ξαναλέω και για να γνωρίσουν οι έξω τον τόπο μας, γιατί παίρνουν δημοσιότητα παραπάνω με δελτία τύπου, με φωτογραφίες, με όλα αυτά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και να σας ζητήσω να μας ενημερώσετε πότε είναι αυτό η κορύφωση των αγώνων αυτών, ώστε να φροντίσουμε να στείλουμε την κάμερα. Φαντάζομαι και εσείς θα ανεβάζετε στο διαδίκτυο κάτι. Συνέχεια, στο lesbosmtb.gr, συνέχεια είναι το τοπικό μας ποδηλατικό site. Μπράβο, ώστε να μπορέσουμε και εμείς, γιατί είναι μια προσπάθεια οποία. Όταν βάζετε μέσα και το στόχο προσέλκυση τουρισμού, είναι κάτι που το θέλει ο τόπος μας λόγω των προβλημάτων που έχουμε εδώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου εξαιτίας κυρίως του μεταναστευτικού. Και τέτοιες προσπάθειες πρέπει να σας τις προβάλλουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κάνετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση από τη τηλεόραση Μυτιλίνης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.